Σκηνές τρόμου τα ξημερώματα στο ΒΟΑΚ όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε άγνωστο πώς τον έλεγχο του βαρύ οχήματος, με συνέπεια να ακολουθήσει τρελή πορεία στην Εθνική Οδό, να συγκρουστεί στη συνέχεια στο διαχωριστικό στιθέο με την Νταλίκα να διπλώνει, κλείνοντας και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Από θαύμα δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές εδώ στο ΒΟΑΚ όταν ο οδηγός Νταλίκας έχασε τον έλεγχο με το βαρύ όχημα να διπλώνει. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου μετά τη γέφυρα Παπαναστασίου προς Γιώφυρο. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο η αστυνομία, το ΕΚΑΒ αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς ο δρόμος είχε γεμίσει λάδια. Κατέβαινα 10 χιλιόμετρα κάτω από το επιτρεπτό όριο, δηλαδή εκεί είχε 70, το παλικάρι κατέβαινε 60, με λάστιχα το φορτίο, με το αυτοκίνητο, καλοφορτωμένο το αυτοκίνητο. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μαγικά πλέον για να μην. Για να γυρίσουμε το βράδυ στη σπίτια μας. Γλίστησε στον δρόμο και δίπλωσε. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Όταν βρέξει πίσω κάτω γίνεται σαν γυαλί. Και γλιστράει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο σημείο. Ο οδηγός της Νταλίκας, ο οποίος μετέφερε εμπόρευμα με τελικό προορισμό τα Χανιά, τραυματίστηκε ελαφρά. Ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς εκείνη την ώρα δεν διέσχιζαν την Εθνική Οδό οχήματα. Ήρθε η ίδια της ίδιας εταιρείας αυτοκίνητο, το ξεκοτσάρανε από τις 4 παρά που έγινε αυτό. Ο δρόμος 6 ώρα ήταν ακόμα κλειστός. 7 παρά άνοιξε ο δρόμος. Πατινάζ. Και το πατινάζ. Και κανείς δεν δίνει σημασία. Εσείς έχετε κινδυνεύσει πολλές φορές. Μα δεν υπάρχει σημείο στην Κρήτη να μην διακινδυνεύεις. Ο ελληνικός λαός δίνει πάρα πολλά λεφτά στο κράτος. Αποτέλεσμα 0. Πιστεύω για το συμβάν το πρωινό δεν φταίει ο οδηγός. Ήταν βρεγμένος ο δρόμος και λόγω ληστηρότητας του δρόμου έγινε ό,τι έγινε. Για την επικινδυνότητα του δρόμου και στο επίμαχο σημείο αναφέρονται επαγγελματίες, υποστηρίζοντας ότι με την πρώτη βροχή μετατρέπεται σε πατινάζ. Εκεί ο δρόμος είναι κατηφοριά και είναι γλίστα. Εκεί στεγνό και πάμε σιγά γιατί γλιστράει. Φανταστείτε όταν βρέχει. Πριν τη Βιάνο έχει πέσει ο δρόμος, καινούργια άσφαλτο εκεί πέρα, από κάτω κούφιο και περνάμε εμείς με 25 και 26 τόνους φορτίο, 40 τόνους σύνολο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αν ένα πρωί, ένα βράδυ που περνάω, που δεν έχω και καλή ώρα τότε γιατί δεν έχει ούτε φωτισμό εκεί πέρα, έτσι δεν πάει ο δρόμος όλος κάτω, σκοτωθώ εγώ. Να πούμε τι εμείς, σώστε μας, να μην γίνουν ατυχήματα. Οδηγοί Νταλίκας τρέμουν κάθε φορά που διασχίζουν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, πόσο μάλλον όταν βρέχει και είναι ακόμα πιο ολισθηρός. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε στα σπίτια μας, λένε με αγανάκτηση.